Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε αθλητικός Λίμπερο 107,4. Αλλάζουμε mood, αλλάζουμε εκπομπή. Με Νίκο Μοσχοβίτη, σαν το σκύλο με το γάτο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30. Στην μεγάλη αθλητική αγκαλιά της Θεσσαλονίκης. Άντε ρε Νίκο, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Αυτό. Θα ασχοληθώ, περίμενε. Εδώ, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, ναι, καλησπέρα. Δεν ήταν ωραία η εκπληξούλα μου. Καλή ήταν. Ναι, ρε φίλε. Πάμε να πάρουμε τον πρώτο φίλο. Ναι. Γεια σας. Ναι, ναι. Έλα. Τι έγινε. Καλησπέρα. Τι έγινε, φιλαράκι, τι έχουμε. Ποιος είναι ο γάτος, ποιος είναι ο γάτος. Αυτή είναι μια πολύ αστεία ερώτηση, η οποία, κοίταξε, επειδή εμείς... Πώς να σου πω, ρητορική θα τη λέγαμε. Εγώ είδα φως και μπήκα στο Λίμπερο φέτος, ρε φίλε. Μπήκα κάπου τον Γενάρη, κατάλαβες. Είχε διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Πριν μου απαντήσετε, ναι. Είμαι φανατικός λάτρης των αρσενικών γάτων. Γιατί είναι άλλο η φιλικιά η γάτα. Και άλλο αρσενικός. Το έχω εξηγήσει στον κόλλο πολλές φορές. Ο αρσενικός γάτος, αν τον εκπαιδεύσεις, είναι σαν να μπορείς να κάνεις σε σκύλο. Είναι, μ' αρέσει αυτή η ανεξαρτησία του, μου αρέσουν τα λουλουδί γενικότερα. Η φιλικιά είναι άλλη, είναι σαν γυναίκα, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω, ψηλέ μου, ότι ο γάτος και η γάτα γενικότερα είναι σαν άνθρωποι. Δηλαδή, αν δεν σε γουστάρουνε, τελείωσε. Ο γάτος και το ξέρω. Ναι. Καταρχήν, σπίτι μου, όταν μπαίνει κάποιος, ναι. Ο δικός μου καταλαβαίνει αν το συμπαθεί, ναι. Ο επισκέπτης. Ναι. Και όλα σου άλλη ιστορία αυτό. Εντάξει. Πήραμε αφορμή. Παρακαλώ. Θέλω να την κάνω λίγο την κουμπί έτσι με το ροζ. Πίκρες παικτών που σου έχουν στιγματίσει έτσι τη ζωή. Σίγουρα θα ξέρω την εποχή που θα έχεις πίκρα εσύ από παίχτη που σου έχουν στιγματίσει τη ζωή, σίγουρα. Εντάξει, δεν θα κάνουμε. Κοίταξε, άκουσα να σου πω τώρα. Είχε, ας πούμε, ότι ο συνδάκος ήταν να πάει στο Παναθηναϊκό. Μπήκε λόγω κάποιων οικονομικών δυσκολιών του πατέρα του. Τον κράτησε, μεν είχε με τον κόσμο στο πάω και ο Βουλινός. Ναι. Δεύτερο, αδικημένο παιδί, πολλοί θα αντιδράσουν, ναι. Αλλά εγώ στο λέω χήμα και του βαλάτα. Είναι ο Γιάννης ο Γούναρης. Τότε τα παιδιά είχαν 12 ετίες. Πες ρε Νίκο, είσαι στο Λίμπερο. Ναι. Και έρχεται, σου δίνει 5 γραμμές στο Λίμπερο. Ναι. Τώρα και ωραία, τελειώνει το συμβόλαιό σου, 12 ετία τώρα φαντάσου. Και σου λέει κάτι άλλο και σου δίνει 19. Εσύ παίρνεις 5. Άντε, οι άλλοι το κάνουν 6,5 με 7. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα για τη συνεργασία. Και φεύγω. Ας είναι Ολυμπιακός. Δεν διαφωνώ εγώ μαζί σου σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Να ξέρεις. Στα ίσα σου μιλάω. Γενικά ποτέ δεν μπορώ να κρίνω κάποιον επαγγελματία, ναι, ο οποίος έχει μια καλύτερη επαγγελματική πρόταση και επιλέγει αυτήν. Απλά στο ποδόσφαιρο πολλές φορές και στα αθλήματα μπαίνει και το κομμάτι, ρε παιδί μου, το... Πώς να σου πω τώρα. Ναι. Όχι ηθικό. Αρκεί να μην είναι υποχθόνιο. Στην πάω στην Κίνα, ναι. Πολώνα, ή μετά πάω στον, ναι. ΑΕΚ, κατάλαβες. Τρίτος, Χρήστος Δημόπουλος. Τότε ο άνθρωπος ανοίχτα μου δίναν 5 με 5 παιδιά, λέει, παίζω, λέει, 8 ετία. Μου δίνω Παναθηναϊκός 22, κάτι τα μου 16 και θα μείνω. Τα 5 γίνανε 12, με νύχη και με δόντια, έφυγε όμορφα και ωραία. Απλά με ενόχλησε με το Χρήστο, με το Χρυστάρα, που στο πάω Παναθηναϊκός το 2-3 στην πρώτη του εμφάνιση στην Τούμπα, έκανε τη χειρονομία κανονικά, ναι. Στους επισήμους. Ναι. Πείτε μου και εσείς δικές σας εμπειρίες, ας πούμε. Ο Ιαβέλης πήρεξε, ας πούμε, ο Γιάννης που είσαι μπράβο. Εντάξει, ναι, θα πήρεξε. Ξέρω εγώ, πείτε μου για τον Γκάλι, φυσικά, είστε απαράδεκτη πραγματικά το τι τη μάνα σου όταν βαρούσε προσωπικές βολές. Δηλαδή μέχρι εγώ μου σηκώθηκε, άσχη που τον έβριζα εγώ σαν αντίπαλο του Άρη. Αλλά λέω καλά, λέω τόσο που ξεδιάντροποι είναι οι άνθρωποι. Βαρούσε προσωπικές βολές, δηλαδή ήθελε να βουρκώσει. Τον είδα τον Γκάλι το προσωπικό του. Όλοι το κάνουν, μωρέ. Πολλές φορές είναι και η ψυχολογία του. Εγώ έχεις αυτό που λες, έχω τη λογική που έχεις. Ο Αριάννος. Και μετά από 20 χρόνια κάνανε την εκδήλωση στο παλέ και είπε ότι είστε η οικογένειά μου, είστε το σπίτι μου. Και κρεμάσαμε και τη φανέλα πάνω και τέλος πάντων. Είστε η οικογένειά μου, είστε το σπίτι μου. Εγώ είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου. Εγώ θα ρίχνα μαύρη πέτρα πραγματικά. Δηλαδή ήθελα. Χάδρα τη ουσία έριξε, αλλά τέλος πάντων, οκ, εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτό ήθελα να πω, να το μοιραστώ μαζί σας. Καλά, έκανες. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που επεκτείνονται. Εγώ για αυτό που λες τύπου, τύπου Γούναρη. Για τον Κωστίκο, φυσικά. Σε αυτό που, ναι. Λες τύπου Γούναρη, εγώ έχω με προϋποθέσεις το Σαλπικίδη. Ναι,
Δηλαδή έφυγε τελείως άβαξο αυτό το παλικάρι. Σωστά. Και χάλασε η όλη εικόνα του. Χάλασε γιατί τότε έφυγε το Παναθηναϊκό που εγώ αν με ρωτάς θα σου πω ότι οκ, okay, καλά έκανε και έφυγε τότε. Το Μοσχοβίτη, άκου, θα σου πω τώρα μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ναι. Είμαι στο ΆΚΑ, πρώτη εμφάνιση Αλπιγκίδη εναντίον του ΠΑΟΚ. Και βρίσκει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Τα πέναλτι τότε τα βαρούσε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ο Πόντιος. Λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω, ήταν στην απέναντι αιστεία, εμείς ήμασταν, όπως βλέπει τηλεόραση δεξιά κάτω, ναι. Και τι κάνει εσύ, είναι κάτι λεπτομέρειες απίστευτες. Παίρνει την μπάλα του Δημήτρη Παπαδόπουλος και την δίνει σαν κινητή βόμβα κατευθείαν στα χέρια του Σαλπικίδη. Ξέρεις τώρα, όλα αυτά γίνονται σε κλάδοντα δευτερολέπτου. Την παίρνει από τον Κίδη, σαστισμένο, και το φαίνεται, το νιώθω, τα ψιλοχάνει. Δηλαδή ήθελα να τον εκθέσει, ρε παιδί μου, ενώ τα βαρούσε σαν σκυλί δαιμονισμένο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος απέναντι. Και το βάρεσε στον Κίδη τελικά. Και ένα τελευταίο με τον Γιώργο τον Κωστίκο, δεν το ξέρει πολύ κόσμο, ο Γιώργος Κωστίκος. Τον έδιωξε ο Χάρης ο Σαββίδης, ρε παιδιά. Δεν έφυγε, δηλαδή. Είσαι φαν του Κωστίκου, γούστα σε όλη τη φάση του. Και την ποδοσφαιρική και την εξωποδοσφαιρική. Καταρχήν απέναντί μου έμεινε ο Κωστίκος. Okay. Δεν ήξερα και προσωπικά. Αυτά παιδιά, όπου να σε καλά. Κάτι ωραίο, ας το πει. Γεια σου ψηλέ μου. Γεια σου ψηλέ μου, να σε καλά. Στον επόμενο, Νίκο, καλησπέρα. Εντάξει, όλα καλά. Ωραία. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Κλειομένια. Είναι το βάθος να ακούω, γιατί έτσι είναι. Πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, πιο κοντά, πιο κοντά. Λοιπόν, ακούγουμε λίγο καλύτερα. Καλύτερα, είσαι λίγο υποτονικό, λίγο ζωντάνεψε λίγο. Ναι, τι έγινε. Άμα ζωηρέψω, θα τα πάρω σβάρνα πάλι όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, μην υποτονικό. Το πρώτο θετικό ήταν στο μπάσκετ που υπάρχει αυτή η συμφωνία και ο Άρης περνάει σε σίγουρα χέρια του Αρβανίτη και του Παπαγεωργίου. Ναι. Και το αρνητικό βέβαια είναι αυτό που. Με τον αμυντικό τον πρώην του Άρη, το Βέλε, μόλις μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Που η άποψή μου ήταν ότι από τη στιγμή που μαθαίστηκε ο κύριος Σέμιν και έπρεπε να τον κρατήσει εκτός ομάδος, να μην τον βάλει ούτε μισό δευτερόλεπτο να παίξει, ναι. Βλέπεις ότι κάποιοι είναι αχάριστοι, ήταν ο μόνος που έκανε προσφυγή απευθείας, να πούμε, ενώ οι άλλοι... δεν ξέρω, είναι βλάκες που δεν κάναν προσφυγή, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός τον παίξε ξύπνιος. Ναι. Λοιπόν, ο Καρυπίδης θα πρέπει να τον τρενάρει όσο μπορεί. Δηλαδή, μέσα στα νόμια πλαίσια, πόσο μπορεί να τον τρενάρει αυτό με τα χρήματα. Ναι, ένα χρόνο. Δεν είναι θέμα να τον τρενάρει. Θέμα είναι να κάνει ένα διακανονισμό μαζί του, να τα βρει και να τελειώνει. Θα κάνει σε πόσα χρόνια δηλαδή. Εγώ, αν ήμουν Καρυπίδης τώρα, δεν μπορούσα να του τα δώσω τα λεφτά σε 10 χρόνια, θα του τα δίνα σε 10. Μιλάμε για μήνες. Δεν το δεχτεί, ρε Κλεωμένη. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρει μια λύση που θα τη θέλουν και δύο. Υπάρχουν παίκτες που έχουν συμφωνήσει για 3 μήνες, α πούμε. Να τα πάρουν τα λεφτά του μέσα στου επόμενου 3 μήνες σε διακανονισμού που έχουν γίνει. Για ποιους 3 μήνες, δεν κατάλαβα τι είπες. Υπάρχουν παίκτες, σου λέω για παράδειγμα, και δεν είναι μόνο ο Βέλεθ, και με άλλους έχουν γίνει διακανονισμοί. Και έχει συμφωνήσει ο Άρης με κάποιους παίκτες να πάρουν τα χρήματα που τους οφείλονται τους επόμενους 3 μήνες. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Με το συγκεκριμένο είναι σε 2, σε 3 μήνες, σε πόσο. Με το συγκεκριμένο δεν έχω εικόνα πόσο ακριβώς ήταν. Νομίζω πρέπει να ήταν 2 δόσεις. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πρέπει να το δω ξανά. Αλλά δεν δέχτηκε. Α, δεν δέχτηκε. Οπότε τι, έκανε προσφυγή και θέλει τα χρήματα αυτά. Ναι. Είναι τελεσίδικο, δηλαδή αυτό εννοώ. Τι γίνεται, δεν κατάλαβα. Άρα θα μπει σε δικασία νέων επαφών με τον παίχτη για να φτάσει σε ένα διακανονισμό. Δεν δέχτηκε αυτό που τον πρότεινε ο Άρης. Και θα του κάνει νέα. Ναι, μα γι' αυτό έκανε προσφυγή κλειωμένη. Και θα κάνει τώρα ο Άρης νέα πρόταση για να αποσύρει ο Βέλεθ την προσφυγή. Γιατί εντάξει, δεν είναι τελεσίδικο αυτό για μπαν και τέτοια, έτσι. Δεν είναι, όχι, δεν έχει καλά να κάνει καμία, δεν έχει καμία σχέση με τα μπαν τώρα αυτό του Βέλεθ. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν αυτό μια μεγάλη αχαριστία. Εγώ μου είναι Καρυπίδης, θα το τραβούσα μέχρι το τέλος. Δηλαδή, αν μπορούσα να το τραβήξω 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, την τελευταία μέρα θα το τάδινα. Ναι. Γιατί. Όταν βγαίνουμε και κάνουμε δηλώσεις, πρέπει να τις πιστεύουμε κιόλας στις δηλώσεις. Αυτά τα πάχια τα λόγια που έλεγε πριν από λίγο καιρό. Δεν πίστευε τίποτα δηλαδή. Θα πάει να βρείτε πολλά λεφτά τώρα στον Παναθηναϊκό, που κι αυτούς εκεί πέρα τους λείπουν 99 λεπτά να βάλουν στην πάντα ένα ευρώ. Λοιπόν, τώρα για το μάτς...
Ναι, για τον Παναθηναϊκό λέω. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει. Τι λεφτά να δώσει ο Παναθηναϊκός, αυτό το 1 εκατομμύριο που είπε, ούτε κατασύ, ούτε μισή περισφαίρε δεν θα διαφέρει. Έχει αλλάξει. Δεν είναι όπω ήταν πριν. Έχει αλλάξει. Δεν είναι όπω ήταν πριν 2 χρόνια, ναι. Ναι, τι έχει αλλάξει τώρα. Ακόμα με τον Χατζηδοβάνη και με τον αυτό να παίζει και ο Παναθηναϊκός. Στρώνει ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός. Κάνει καλές προσθήκες. Το θέμα είναι τι θα παρουσιάσει. Πήρε κανέναν παίχτη ο Παναθηναϊκός. Τι πήρε, έχει πάρει κάποιους παίχτες, ναι. Έχει, πήρε το Βέλε. Ποιον έχει, Πήρε αυτόν τον. Πήρε και έναν που τον ήθελε. Από την Ολλανδία, πώς το λέγανε. Που ήθελε και εσύ. Αυτόν ήθελε ο Άρης. Τον ήθελε ο Άρης. Έχει πάρει ένα θετικό ανακαλύπτη που είναι καλό παίχτη. Απλώς ο κύριος Ζώνης έκανε καλή δουλειά με αυτούς από την ΚΑΠΑ 19 που προώθησε και η απόδειξη είναι ότι από την ΚΑΠΑ 19 οι παίκτες μπορούν να σταθούν σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, Super League, και η απόδειξη είναι αυτή, οι παίκτες που προώθησαν από το Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν να ζηλέψουμε τίποτα η δική μας η ΚΑΠΑ 20 από το Παναθηναϊκό, έτσι. Απλώς κάτι δεν γίνεται σωστά. Πώς γίνεται να παίζουν μέσα οι παίκτες αυτοί, βλέπεις ότι κοντράζαν τον Ολυμπιακό. Ο Χάρης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι παίζαν από την ΚΑΠΑ 19 που έπαιξαν τον Παναθηναϊκό, κοντράρουν. Οι δικοί μας οι παίκτες, ας πούμε, από την ΚΑΠΑ 19 δεν έχουν να ζηλεύσουν τίποτα. Που λέτε ότι να έχουν εμπειρία, να έχουν το ένα, να έχουν το άλλο. Δεν θα είναι μόνοι τους, θα είναι και οι έμπειροι δίπλα. Έτσι. Ναι. Αυτό, αλλά όταν σας λέω, όταν μιλάω, όταν βγαίνω εγώ και λέω ότι ξέρεις να δοθεί χρόνος στον Μπακαλιάνη ή στον Μπακούτσι ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, εσείς μου λέτε, α, είναι άπειρος, άστονα. Για βασική όχι, αλλά για... Όχι βασική, κάποια στιγμή όμως και βασική, ο Θεοχάρης βασικός δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιλογές, γι' αυτό βάζει το Θεοχάρη, θα τον έβαζε, νομίζει. Τώρα και ο Άρης δεν έχει επιλογές, τώρα τους βάζει. Ο Μπακαλιάνης θα έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής σε όλο το πρωτάθλημα. Όχι να παίξει βασικός. Σε κάποια μάτσα, αλλά να παίξει σε κάποια μάτσα, να έχει χρόνο συμμετοχής. Ξαφνικά μπήκε στα play-off ο Μπακαλιάνης. Ο Μπακούτσης το ίδιο. Να είχε, ξέρω εγώ, 1/4. Έπαιζες με τη Λαμία, έπαιζες με τον, ξέρω εγώ, με τον Πανετολικό που ήταν 2-3-0. Έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μπακούτσης, όχι 5 λεπτά. Μαζί σου, 1/4. Και τώρα θα ήταν πιο έτοιμοι αυτοί. Ναι. Αυτό έλεγα, όχι να βάλεις κατευθείαν να τους βάλεις μέσα, να πάρεις 10 παίχτες από την ΚΑΠΑ 19 να τους βάλεις όλους μέσα, αλλά δίπλα στο Βελιζής ή δίπλα στο Ρόουζ θα μπορούσε να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μπαγαλιάνης ή ξέρω εγώ δίπλα στο Σάχα και το Ματίγια ο Μπακούτσης, παράδειγμα, δεν ξέρω τώρα τους άλλους, ναι. Οι άλλοι είναι. Ναι, τώρα, εντάξει, τώρα το να δούμε το μάτσα αύριο τι θα γίνει, ο Ολυμπιακός έρχεται με πολλές απουσίες από τη είδα, αλλά τώρα όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό και για 50 εκατομμύρια μπάτζετ, τώρα τι απουσίες και τρίχεις καθαρέτω. Δεν υπάρχουν απουσίες στον Ολυμπιακό. Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλεωμένη μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Κλεωμένη. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, Φόδωρε. Νίκο Παπαθοπούλος. Εδώ, ναι, εδώ. Για το θέμα Βέλες. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, ότι ζητάει δεδουλευμένα, καλώς κάνει, αλλά για μένα είναι απαράδεκτος για την προσφυγή. Είναι, ναι. Ότι είναι, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Ξέρεις τι, το βάζω στο σακούλι με ποια έννοια, ότι η ΠΑΕ και ο κόσμος του στάθηκε για το πρόβλημά του. Και και ο απλός κόσμος και οργανωμένοι. Ακριβώς. Και οργανωμένοι είχαν βγάλει και ανακοίνωση κιόλας. Και η ΠΑΕ, νομίζω, όποτε ήθελε πήγαινε η Ισπανία, δεν νομίζω να... Ποτέ δεν την δημιουργήσανε πρόβλημα, όχι. Έτσι. Οπότε το βάζω και αυτό το θέμα και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και σε συνάρτηση όπως διαβάζω ότι οι υπόλοιποι παίχτες που έφυγαν είναι συγκαταβατικοί, κατανοούν. Περισσότεροι, ναι. Έτσι. Περισσότεροι είναι. Οπότε είναι ένα θέμα. Τώρα είναι δεν ξέρω θέμα αν... αχαριστίας για μένα το Βέλεθ, γιατί βεβαίως. Περίμενε δηλαδή, δεν έχει περάσει καλά μια εβδομάδα που έχει φύγει. Δεν είναι ότι πεινάς κιόλας, περίμενε. Δώσε λίγο χρόνο. Και βλέπεις τώρα, γιατί... Εδώ βέβαια πρόσεξε. Ναι. Το γεγονός ότι προχώρησε τόσο γρήγορα σε μια τέτοια κίνηση, που όπως έλεγε και ο Χρήστατος νωρίτερα, πολύ σωστά, η προσφυγή δεν είναι ότι ξεκίνησε τις δικασίες χθες προχθές, θέλει μέρες. Άκουσε, ναι, 15 μέρες. Εμένα αυτό με κάνει να σκέφτομαι και λίγο πιο πονηρά. Τι να πω, δυστυχώς και... Για τον λόγο που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση, μήπως τον οδηγήσε κάποιος άλλος? Και εμένα πάει το μυαλό μου. Πώς?
Και γενικά με τον Παναθηναϊκό, επειδή αν πάνε όλα φυσιολογικά, με τον Παναθηναϊκό θα χτυπηθούμε για την τέταρτη θέση του χρόνου, έτσι. Είναι αυτό πιθανό, λέει, ναι. Είναι πιθανό. Αυτό λέει η λογική και ναι. Αυτό που έγινε με τον Βέλεθ από 8-9 Μαρτίου και νωρίτερα, πότε ήταν που βγήκε το θέμα του προς τα έξω, δεν ξέρω, κάποιος το κατευθύνει, δεν ξέρω, μάνατζερ είναι, πρώην τεχνικός διευθυντής είναι, ο Παναθηναϊκός είναι, δεν ξέρω, κάτι παίζει. Πέραν της αχαριστίας, γιατί βλέπεις τώρα και στο Σούντγκρεν το θέμα, πάλι στάθηκε η ΠΑΕ. Και ας πούμε ο παίκτης ήταν απαράδεκτος με αυτά που είπε και για όλο το κλαμπ και συμπαίκτες και ΠΑΕ και προπονητή και τα πάντα. Ναι. Και παλιότερα ο Βιτόλο, αν θυμάσαι καλά. Πολύ πιο δηλαδή, παλιά, ναι. Εκεί που στέκεσαι σαν κόσμος, ομάδα και όλα αυτά, την πατάς. Ναι. Από αχαριστία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι στο χέρι του Άρη. Όντως, εγώ θα συμφωνήσω, αν είναι στο χέρι του Άρη, να τον ταλαιπωρήσει λίγο. Αν και εντάξει, διαβάζοντας θα του κάνει νέο διακανονισμό, δύσκολα. Θέλει να τακτοποιήσει γιατί ο Άρης όλα αυτά, να τελειώνει. Είναι ένα θέμα εντάξει, το οποίο δεν απειλεί τη βιωσιμότητα του Άρη. Το θέμα των μπάν είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Στην ΠΑΕ σκέφτονται ότι σαν χρονοδιάγραμμα ότι σκέφτονται ας πούμε, να το λύσουν τον μπάν μέχρι τέλος των αγώνων του play-off. Μέχρι κάποια τέτοια πληροφόρηση. Η πληροφόρηση που υπάρχει στις τελευταίες μέρες είναι ότι ή αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη είναι πιθανό να έχει τελειώσει. Δηλαδή μπορεί ακόμα και αυτή την εβδομάδα. Για μένα ας πούμε, προσωπικά αν τελειώσει μέχρι 20 Ιουλίου είμαστε μια χαρά. Δηλαδή μέχρι το τέλος 19 που είναι τα play-off, να μπορέσεις να κάνεις μεταγραφές και όλα αυτά. Από 3 Αυγούστου είναι η μεταγραφική περίοδο. Βέβαια, υποτίθεται με τους παίχτες μιλάς νωρίτερα. Ο Άρης έχει μιλήσει ήδη με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και κάποιοι είναι stand-by και περιμένουν. Άλλοι μόνο. Έτσι, αυτό και για τον Ολυμπιακό, εντάξει, έχει 5 απουσίες, αλλά από ό,τι είδα, αν παίξουν τα 3 βασικά half. Έχει Βαλμπουενάδες, έχει του μέσα, έχει Σισέ, εντάξει, έχει πραγματικά. Και ο άλλος ο Νίκος ο Πάοξης, τα 3 half του Ολυμπιακού παραμένουν σταθερά σε κάθε μάτι. Εκείνη όλη η δυναμή του, φίλε. Εκείνη η δυναμή του. Μόνο και η Γέρμα νομίζω έμεινε εκτός για το αυριανό μάτι. Είναι η βασική half. Είναι ο Γιγέρμα, Μπουχαλάκης, ο Καμαρά. Ο Γιγέρμα, Μπουχαλάκης, Καμαρά. Αυτοί οι τρεις. Ναι. Άρα ο Γιγέρμα νομίζω έμεινε έξω. Ο Γιγέρμα είναι εκτός αποστολής, ναι. Και ο Σά είναι. Ναι, εντάξει, ουσιαστικά για μένα το κέντρο του Ολυμπιακού είναι ο Ελαραμπή και ο Σά. Αυτοί είναι οι άξονες της πορείας της φετινής. Γιατί και ο Ελαραμπή έτσι έχει βάλει πολλά. Εγώ πιστεύω ότι το κέντρο του είναι όλα τα λεφτά και μετά από εκεί πέρα τα άλλα λειτουργούν καλά. Ναι. Αλλά το κέντρο είναι πολύ. Γενικά το κέντρο μιας ομάδας, εγώ αυτό πιστεύω δηλαδή, είναι, δείχνει τι ομάδα έχει. Έτσι είναι, γιατί έτσι συνδέει την άμυνα με την επίθεση. Από εκεί που ξεκινάει η μπάλα δηλαδή, εκεί πρέπει να φτάσει. Ακριβώς έτσι. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Εσύ είναι Βέλεθ, δηλαδή, να σε πω λίγο κάτι. Περίμενε λίγο παραπάνω. Κάτσε, δηλαδή θα τα πάρεις. Εντάξει, δεν σου λέω. Θα γίνει ένα κανονισμό στην πορεία. Τι σου χρωστάμε, τι σου χρωστάμε από πέρσι, ξέρω εγώ, 30 χιλιάρικα. Ωραία, πάρε 20, τελειώσαμε. Είναι κάτι λιγότερο από 100. Οκ, 100 χιλιάρικα. Πολύ ωραία. Ρε, εσύ δεν πατάς, τώρα δεν τα δούλεψες όλα. Αυτός δεν δέχτηκε. Πάρε 50, πάρε 60. Δεν δέχτηκε και τα χρήματα που κόψαν από την περίοδο του κορονοϊού. Είναι τέτοιο γενικά. Είναι λίγο killer. Δεν θα το σχολιάσαμε που ήταν στον Άρη. Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Έχει ανθρώπους γύρω του που τον επηρεάζουν. Ναι, okay, και αυτός. Okay. Και αυτός. Okay. Δυστυχώς. Τέλος πάντων. Πάντως, όντως, αν το σκεφτείς, δηλαδή. Έβαλε πλάτη ο Άρης για πάρτι του ρε παιδί. Πολύ, τώρα, εγώ πολύ, από όσο ξέρω, έτσι, από όσα μπορώ να καταλάβω. Μην ξηγέσαι τώρα προσφυγή, ρε φίλε. Δηλαδή, okay. Έλεγα, ή κάντε να πιο μετά. Ναι, αφού μπορεί να μιλήσεις και να είπαν ότι ναι, θα στα βάλουμε 30 Αυγούστου, δεν στα βάλαμε. 30 Σεπτεμβρίου δεν στα βάλαμε. Μετά, ναι, οκ. Okay. Αλλά όχι τώρα κατευθείαν, ξέρω εγώ. Έλεγα και πριν κάτι. Η περίπτωση του Βέλεθ για αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για όσους πέφτουν στην παγίδα της προσωπολατρίας. Να είμαστε μαζεμένοι. Εδώ λίγο να ξέρεις, εγώ λίγο και τη δική μου άποψη. Ειδικά με τους ξένους. Έχει να κάνει και με το. Με τι? Με το αν ο παίχτης όσο ήταν στην ομάδα. Ναι. Ένα χρόνο, δύο, πέντε, δέκα. Ναι. Πόσα χρόνια ήταν. Τίμησε αυτό το οποίο ζητούσε η ομάδα από αυτόν, έτσι. Εγώ δεν σου λέω ότι να πηγαίνεις με τη μία άκρη ή με την άλλη, γιατί ό,τι και να είναι, στο τέλος η ομάδα θα σου μένουν. Να τον εκτιμάς. Ναι, ό,τι και να είναι. Μην φτάσουμε σε ένα σημείο να βάζουμε τον παίχτη πάνω από το κλαμπ. 100% αυτό συμφωνούμε. Κάντε ό,τι μπορείτε να κρατήσετε τον τάδε. Ναι. Όχι αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει με τα δικά μας δεδομένα, δεν θέλει. Στο καλό να πάει, τελειώσαμε. Ο Βέλεθ έτσι ήταν ξεκάθαρο από ένα σημείο και μετά ότι δεν ήθελε να συνεχίσει την ομάδα. Ο Άρης έφτασε σε σημείο να ισοφαρίσει την πρόταση του Παναθηναϊκού. Τι να κάνει άλλο. Και ο παίκτης είπε όχι. 300 χιλιάρια για στόπερ. Εντάξει, άλλο δίνει 1,3.
Καλά, εντάξει. Παραδείγμα. Άλλο κίνδυνο. Άλλη αυτή, okay, άλλα δεδομένα, ναι, και άλλα λάθη που γίνανε αναλογικά κιόλα με, ναι, με τι δυνατότητέ του. Okay. Αλλά 300 χιλιάρικα σε αυτόν τον Άρη για στόπερ. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα πάρω, κύριε. Όχι. Όχι από τα 130 που έπαιρνε. Και δεν το λέμε τώρα που έκανε την προσφυγή, το λέγαμε και πριν. Όπως εγώ το λέω και για το Ματίγια που ακόμα παίζει την παραμονή του. Τα 280 είναι ο ορισμός της υπερβολής. Και να σε πω και λίγο κάτι, Ρενικό. Να έπαιρνε 130 και να ζούσε 300 γιατί πήρε ένα ποτάθλημα και ένα κύπελο. Ένα ναι, πω, okay, ναι, ρε φίλε, πάρτα, τάφερες. Ναι. Εντάξει. Δύο ευρωπαϊκές εξόδους. Ναι. Τάφερες, ρε φιλαράκι μου, πάρτα. Εντάξει. Ναι. Δεν τάφερες όμως. Εντάξει. Ή ο Βέλεθ τώρα 280. Ο Βέλεθ, λέει, ο Ματίγια 280 που ακόμα έχει συζητήσει. Μου αρέσει, πώς χρονών είναι. 32. Έλα ρε Νίκο, γιατί 32, κάνε 27. Όχι, 31 ψέματα, μην το βάλω. Όχι, 32. Μεγάλο. Ναι. Ωραίος είναι, μ' αρέσει ομάδα για να ξέρεις. Ή ο Γκάμα που είναι επίσης 32 να ζητάει 350, 700 για 2 χρόνια χωρίς τα μπόνους. Εντάξει, Νίκο, αυτή ξέρει τώρα, το ξέρει, δεν είσαι κανένα άπειρο. Τελευταίο συμβόλαιο, καλό. Πατάνε, ναι, σε, okay, και μάλλον και σε κάποιο από τα τελευταία συμβόλαιά του. Ναι. Καλές χρονιές, ωραία. Δεν ζητάνε τρελά λεφτά, δηλαδή ζητάνε, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ωραία, σου λέει τώρα μπορεί να ξυλωθεί λίγο παραπάνω. Εγώ να δεν κρατήσω, έχω okay, πρόβλημα από αυτούς που, που συνεχίζουν για τις επόμενες μέρες. Που μπράβο σε αυτά τα παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με το να μην μείνει ούτε ένας και να πάω να κάνω μια ομάδα από την αρχή πάλι. Άμα είναι να δώσω τέτοια λεφτά. Αυτό, Νίκο, έχει μια διαδικασία η οποία έχει είναι μια χρονοβόρα και είναι δύσκολη. Χρονοβόρα είναι δύσκολη, είναι, αλλά έχει επιλογές αυτή τη στιγμή έτσι. Όχι, Ρενέντα, μην πα στο Παναθηναϊκό. Πήγε, έκλεισε, το γράφει το SDNA. Όχι, Ρενέντα. Γιατί, ρε, ποιο το πρόβλημά με τον Έντοπη τώρα. Κοίταξε, πρόσεξε λίγο. Ναι. Έχω κάποιες λατρείες. Ναι. Αυτή στα γκάρτ. Μου θυμίζουν εμένα παίζοντας. Γιατί και εγώ δεν ήμουν ούτε αθλητικός ούτε τίποτα. Απλά είχα, ρε παιδί μου, ένιωθα λίγο παραπάνω. Ωραία. Νέντα. Εντάξει, Νεμάνια Νέντοβιτς. Ναι. Και Νικόλα Λαπροβίτολα. Είναι δύο λατρείες αυτές. Ο Λαπροβίτολα τον πήρε ρεάλ. Σε δεν είναι αυτό. Ναι. Στην Πανταλόνια κάτι. Λαπροβίτολα τον βλέπω αργός από εδώ από εκεί. Ξέρεις, ναι, μπορεί να σε κοιτάει με στα μάτια σου βάλει 7 τρίποντα έτσι. Ναι. Ο Νέντα δεν είναι για τον Παναθηναϊκό τώρα. Μπιδί. Έλα. Ναι. Όχι, μην τον πάρει. Κατάλαβε. Μην πα τα Νέντα εκεί. Είσαι για άλλες ομάδες. Είσαι για Παρτίζαν είσαι. Για εκεί είσαι. Θα το θαυμάσει από κοντά όμως. Έπαιρνε 1,1. Ναι. Από όσο ξέρω, πέρσι στην Αρμάνη δεν έπαιξε καθόλου. Είχε ταλαιπωρηθεί ο τραυματισμός εδώ και κάνα δύο χρόνια. Ναι. Και νομίζω το Παναθηναϊκό πέμε τα μισά. Στον Παναθηναϊκό που θα ζει από τα έσοδα του, ξέρει. Έχει δηλαδή έσοδο Παναθηναϊκό σημείο και του χρόνου ή 6 εκατοστάρικα για παράδειγμα για να δώσει τον Έντοβιτς. Και αφού ακούσαμε το Νέντοβιτς μοιάζει στον Νίκο Μοσχοβίτη μπασκετικά, θα πάμε στο Γιάννη. Δεν μοιάζει εμένα. Τον γουστάρω εγώ γιατί. Είπες μου θυμίζει εμένα. Όχι, ρε, τον γουστάρω γιατί σε αυτήν όλη την. Τους υπερπεθαράδες που υπάρχουν με τα μπράτσα και τις πλάτες και ναι, τα πόδια που πηδάνε στο Θεό και τρέχουν σαν τρελή. Ναι. Είναι κάποιοι λίγοι που ρε παιδί μου είναι πιο old school. Ο Νέντα είναι τέτοιος, καταλαβες. Ρε το Νέντα. Πεχτάρα. Λοιπόν, πεχτάρα, πάμε διάλειμμα. Πιάσαμε 7 και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με τον γάτο προσεχώς μέσα στο καλοκαίρι σε κάποια φάση, λέω εγώ. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα 2-3-10-287 και 3-8 ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Βλέπω ήδη ένα κόκκινο λαμπάκι. Πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα σας, κύριε. Γεια σας, ο Κώστας είμαι. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, για το θέμα του Βέλεθ πήρα και εγώ. Ναι. Αλλά θα είμαι λίγο καυστικό εγώ. Ναι. Καταρχήν, το ποσό το οποίο οφείλεται στο Βέλεθ, από ό,τι έχω ακούσει, είναι 75 χιλιάρικα. Γύρω στα 80 είναι περίπου. 80 και παίρνει 130, δεν έχει πάρει ούτε τα μισά δηλαδή. Πρώτο φάουλ. Δεύτερον, οι παίχτες, φίλε μου, είναι συνδεδεμένοι και άκουσα που σου λέω γιατί έχουμε μιλήσει με παίχτες. Είναι συνδεδεμένοι με τον κόσμο. Παίχτε, μα πάει να τον πει τώρα κάτι και σα πει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον κόσμο. Τον υπεραγαπάω. Με τη διοίκηση έχω θέμα. Οπότε, αυτά εδώ τα φυλάμε σήματα και έτσι είναι παραμύθια. 50 χρόνια φτάσαμε. Λοιπόν, όταν το χρηστά τα μισά χρήματα και πάνω, ο παίκτης θα στην κάτσει. Και ειδικά αν έχει, όπως λες, και τέτοιο περίγυρο. Έπρεπε να προνοήσει ο Άρης, να μην έχει τέτοια θέματα. Βαρεθήκαμε από το 95 και μετά. Ρε παιδιά, 20, ρε παιδιά. 25 χρόνια Νίκο έχει τώρα αυτό το βιολί τώρα. Πρόσεξε με λίγο. Πρόσεξε με λίγο. Λες να προνοήσει. Κάθεσαι να μου να σκεφτείς τι έχει γίνει από το Μάρτιο και μετά, πώς έχει κλείσει κάμελα των εσόδων. Και ο Πανετολικός το είχε από το Μάρτιο και μετά. Ναι, ο Πανετολικός το είχε. Δεν έχει κλείσει το χρέος όμως που έχεις εσύ. Και δεν ξέρεις τι έχει στον Πανετολικό και στον Ατρόμητο. Δεν έχει, πάντως δεν πάνε για προσφυγές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχεις έσοδα. Δεν έχεις έσοδα και είναι δυσυγμένες οι δυνατότητες του Καρυπίδη. Έχει βγει άλλο λεφτά. Ομάδες δεν έχουν. Μισό λεπτό, δεν είναι μόνο ο Άρης. Γιατί μόνο στον Άρη γίνονται. Γιατί μόνο στον Άρη βγαίνουν, τώρα, πρέπει να ρωτάμε. Λίγο, παιδιά, λίγο τα πράγματα τα βάλουμε σε μια σειρά. Και μην όλο αυτά είναι οι άλλοι. Ναι.
Εγώ είμαι κάθετος αυτό. Εγώ σου λέω για τους παίκτες τη γνώμη. Και, ναι. Και καταρχήν ήμουν από τους πρώτους που είχα βγει πάλι σε Ευρωνική και είχα πει οι παίκτες ολονός και τον τρομάδο είναι παραχαϊδεμένοι. Δεν θα πεις δηλαδή για το Βέλεθ ότι κακός τόσο γρήγορα έφτασε σε αυτή την κίνηση. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, Νίκο. Δεν θα πεις δηλαδή ότι κακός ο Βέλεθ κινήθηκε τόσο γρήγορα σε αυτό το κομμάτι. Ο Βέλεθ, θέλω να σου πω κάτι. Τι? Ο Βέλεθ, όντως, αν το πάρεις από μια πλευρά, έχεις δίκιο, λες, από το ηθικό του πράγματος. Ναι, περίμενε λίγο δηλαδή. Έχει βάλει πλάτη ένας ολόκληρος οργανισμός για σένα τόσους μήνες που είναι γνωστό θα πάω στον Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, εσύ περιμένεις να κάνει ο παίκτης να σου πει κάτι, πώς το λένε, να σου το ανταποδώσει υπό την έννοια ότι εντάξει, ρε φίλε, τέτοιο. Να σου πω κάτι, πώς θα τα πει, αν τα λεφτά ήταν πιο λίγα. Αν είχε κανένα τριαντάρι να πάρεις, λέω, πήρα τα 100. Άντε 30. Και ούτε δέχτηκε να το κοπούνε χρήματα για την περίοδο του κορονοϊού. Ναι, κοίταξε, αυτό εδώ που λες και έχεις τέτοια, αλλά ήταν καθαρά στην τέτοια του παίκτη. Καθαρά. Εγώ συμφωνώ, εγώ αν ήμουν παίκτης θα έκοβα. Δεν μπορεί να τον πεις τέτοιο, μπορεί να τον πεις 1000. Δεν τον υποχρέωνε κανένας. Μισό λεπτό, παιδιά. Δεν τον υποχρέωνε κανένας, φίλε, να κόψει. Μην λέμε ότι θέλουμε. Ο Άρης έπρεπε να έχει διακανονίσει κάποια πράγματα με τον Βέλεθ. Να τα είχε βρει. Μα του είπε. Να του έδινε κάποια λεφτά. Μα πάλι τα ίδια. Μα πάλι του είπε σε δύο δόσεις. Γιατί άλλοι δέχτηκαν δηλαδή. Ο Ιντέγκε δέχτηκε να πάρει σε τρεις δόσεις τα λεφτά του. Ακριβώς με αυτόν που δεν δέχεται, με αυτόν θα προσπαθήσει να μην φτάσει εκεί. Καταλαβαίνεις ότι χτυπάει άσχημα, Ερενικό, και έχουμε και ανοιχτά θέματα. Βρε, χτυπάει άσχημα, το ξέρω ότι χτυπάει άσχημα, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Πρόσεξε, πάμε και για να λύσουμε τα μπαν και ξαφνικά κάποιος φυγεί στη FIFA. Κάτσε, ρε φίλε. Όλα αυτά, να σου πω κάτι, δεν θα γίνονται ο Άρης υπολόγιση και στα χρήματα του Φετφατζίδη αυτή τη στιγμή, δεν έγινε μεταγραφή. Τώρα θα μιλήσουμε πολύ διαφορετικά. Καλά, ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Το ξέρω κι εγώ, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα τέτοιο όμως. Και το νου μας να μπορεί να μην γίνει, να που δεν έγινε. Τι σημαίνει, δεν έγινε μεταγραφή του Φετφατζή, διαλυθεί όλη η ομάδα. Καλά, δεν είπα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις, πρόσεχε, καταλαβαίνω. Είπα, λίγο καυστικό. Βρε, δίκιο. Κάποια πράγματα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να τις απολογίζουμε, ναι. Να τα συνυπολογίζουμε. Εγώ λέω και για όλες τις ομάδες. Ναι. Όπως και στην ομάδα του φίλου του Νίκου και τέτοιο. Είναι παραχαϊδεμένοι, ναι. Μερικοί παίκτες. Εγώ τα έχω πει. Είμαι μιας παλιάς γενιάς. Δεν είναι έτσι οι παίκτες. Απλά επειδή έχει γεμίσει το τηλεφωνικό κέντρο, βάλει λίγο τον επίλογο. Θα ζητήσει να μάθει. Δεν είναι απλώς έτσι οι παίκτες όπως το κάνουμε. Και όπως είπες, αυτό συμφωνώ απόλυτα. Μακριά από προσωπολατρίες. Αυτό. Δεν πάει να είναι, φίλε, όποιος να με έχει φέρει 10 πρωταθλήματα. Εδώ έχει ο Νίκος ο κεμπασκετικός, εδώ έχει βριστεί ο Νίκος ο Γκάλης τώρα. Τι συζητάμε. Εντάξει. Τι συζητάμε τώρα. Αυτό ακριβώς. Τι συζητάμε. Δεν σταματάει. Γι' αυτό σου λέω, μακριά από προσωπολατρία. Το Βέλεθ τέτοιο να βρουν τον τρόπο τώρα να μην πάει παραπάνω το θέμα και να μην ξανά έχουμε, γιατί βαρεθήκαμε, Νίκο, από το 95 και μετά είναι 25 χρόνια, αγόρι μου. Δεν ακούμε τίποτα. Βρε δίκιο έχεις, δεν σου δίνω άδεια. Δεν ακούμε, αγόρι μου, τίποτα άλλο. Μόνο προσφυγές ακούμε. Το ξέρω. Εντάξει, είναι κουραστικό, κούρασε πια. Να είσαι καλά. Καλά απόγευμα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Το Βέλεθ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Απλά όλοι, παιδιά, λίγο σύντομα, γιατί είναι full το τηλεφωνικό κέντρο. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, βεβαίως, έχετε το λόγο. Ήθελα να πω ότι επειδή πάνω κάτω κι εγώ είμαι στην ίδια ηλικία με τον προηγούμενο, ας πούμε, δηλαδή πλησιάζουμε μέσω αιώνα ζωής, ας πούμε. Πάμε να γίνουμε συμπέθεροι, να πούμε. Ναι. Στα 50. Όταν ήμουν από τις Ειρικές, ήμουν με τις Δικείες και κυνηγούσα τους παίχτες. Ναι. Τώρα θα σου πω, φίλε, κάτι ψυχρά και κοινικά, να πούμε, ήμουν, ναι, τους παίχτες, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει κάποιες πολύ σκληρές εικόνες με μεγάλους παίχτες παρελθόντος που τώρα ξέρω από λάθος κινήσεις, επειδή κάποιοι επιτίδιοι τους τα φάγανε, βρεθήκαν σε πολύ δύσκολη στιγμή. Δηλαδή έχουμε δει το μεγάλο Βασίλη Χατζηπαναγή να κάνει την αρκούδα του κυρίες και κύριοι, να μην το γυρνάει από εδώ και από εκεί για ένα χατζηλίκι. Έχουμε δει τους Καρτάδο, τόσες μεγάλες μεταγραφές, να πουλάει σάντουιτς έξω από τα γήπεδρα. Δηλαδή εικόνες που νιώθουμε άσχημα για μεγάλους παίκτες παρελθόντος, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Κιζερίδης, ξέρω εγώ, χρειάστηκε να γίνει έρανος, ας πούμε, για το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισε, γιατί και αυτόν κάποιοι του φάγανε λεφτά. Έτσι, και επειδή ειδικά στον Άρη, ας πούμε, δυστυχώς, εγώ που τότε θυμάμαι τον εαυτό μου, υπήρχαν κάποιοι, ας πούμε, να μην τους χαρακτηρίσω, που ήθελαν, ας πούμε, να φάνε τα λεφτά των παίκτων. Οπότε, φίλε, είμαι φόλα με τον παίκτη. Δηλαδή εγώ στη θέση του δεν τους χάριζα ούτε ευρώ. Είμαι με τον Βέλεθ, φίλε, και παρόλο που είμαι πετσέριανός, καλά εξηγήθηκε, να πούμε. Συσκώς, δηλαδή, διαφωνώ, αλλά είναι γνώμη και τη σέβομαι. Αυτή είναι η γνώμη μου, φλαράκι. Τη σέβομαι. Καλά εξηγήθηκε ο Βέλεθ, να πούμε. Τη σέβομαι. Okay. Έγινε, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Έλα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, καμπάνα. Ξεκινάμε, παιδιά, μην το πάρει κανένας προσωπικά. Πάνω απ' όλα είναι η σύλλογή μας. Έτσι ακριβώς. Πάνω πρώτα από τους συλλόγους μας. Έτσι ακριβώς.
Και να σου πω κάτι, όμως, και θα ακουστεί λίγο υπερβολικό, οκ, okay, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα σπαστούν όλοι, ούτε εγώ τα σπάζομαι πλήρως, αλλά και άδικο να έχει ομάδα μου, ρε φίλε, γιατί να μην τη στήριξω. Όταν έχει άδικο, παιδιά, το καταλάβετε μετά τι γίνεται. Είπαμε, αγαπάμε πρώτα τον σύλλογο μας. Γιατί η διοίκηση αυτή δεν είναι ο σύλλογος μας. Η διοίκηση θα έρθει και θα ξαναφύγει. Ναι. Αυτό. Εμείς θα παραμείνουμε εκεί. Όχι τη διοίκηση, την ομάδα. Αυτό, όχι τη διοίκηση, την ομάδα. Γι' αυτό είπα, θα το σύλλογο. Ναι, ναι, ναι. Το σύλλογο. Είναι καλύτερο από την ομάδα ο σύλλογος. Τώρα, ξεκινάμε όπου υπάρχει, παιδιά, κανόνι, αρχηγός είναι ο Άρης με τεράστια διαφορά. Γιατί? Και τώρα πάμε στη δικιά μου ομάδα. Άκου, ναι. Εγώ δεν βάλω τη δικιά μου ομάδα. Αν ο Άρης πρέπει να αλλάξει το σήμα και να βάλει το καονάκι. Εγώ δεν είμαι πιτσιρικάς. Από το γυμνάσιο, παιδιά, ακόμα εσείς δεν ήσασταν γεννημένοι, αφού είπατε ότι είστε 30, παίρναμε εφημερίδες. Ναι. Το Βορρά. Και φοβόμασταν πιο πολύ τότε μεταγραφές, μην ακούσουμε τίποτα για προσφυγές. Μην ακούσουμε ότι η ομάδα δεν έχει λεφτά. Μην ακούσουμε ότι έχουμε έρανο στον πάγο ξανά και μας φεύγουν οι καλύτεροι παίκτες. Από πιτσιρικά, α πούμε, κάθε χρόνο μας έφυγε ένας παιχταράς. Το θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν. Και μετά ήταν και στον Άρη. Φοβόμασταν για αυτό. Ναι. Μα ακούτε έτσι? Ναι, βεβαίως. Και φοβόμασταν. Έλεγαν σήμερα φεύγει παράδειγμα ο Ορφανός, φεύγει ο Γούναρης, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, ο Δημόπουλος που είπε ο άλλος προηγουμένως και να σας πω και για τον Δημόπουλο. Μας έλεγαν οι πιο μεγάλοι παιδιά επαγγελματίες, τι να κάνουν. Εμάς όμως μας πείραζε. Εμείς έλεγαν μακάρι να πάνε και να χτυπήσουν και να μην παίζουν. Δεν ξέραμε, τα βάζαμε με τους παίκτες. Γι' αυτό σας είπα και με τον εργαζόμενο πρέπει να είμαστε. Τώρα, άμα το πάμε, ο Άρης έχει το ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ ευτυχώς λόγω τελευταίας διοίκησης τελείωσε αυτό. Γιατί θυμάστε, εσύ φίλε Μοσχοβή, τι θυμάστε. Το 12 πουλήσαμε αναγκαστικά Βιερίνια, η ομάδα πήγε μια φυσικά χαρά, Βιερίνια και Κοντρέρας. Φυσικά. Και ξαναδιάλυσαμε την ομάδα μας. Έτσι. Και έλεγαν πάλι τι γίνεται, ρε, πάλι οι καλύτεροι παίκτες φεύγουνε. Ο φίλος Αρκετός δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, γιατί δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά το καταλαβαίνει κάθε μέρα με τους παίκτες με αυτά που γίνονται. Τώρα ο Βέλεθ βλέπει ότι ο Άρης χωστάει εδώ και 10 χρόνια. Δεν φταίει η σημερινή διοίκηση, σίγουρα. Δεν βλέπει αλλά αυτό, ρε. Δεν βλέπει αυτό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Μετράει και αυτό. Λέει ένας δεν πληρώθηκε, ο άλλος δεν πληρώθηκε, μπορεί να μείνω κι εγώ έτσι. Άλλο και ο χαρακτήρας που δεν τον ξέρω εγώ. Ναι, αλλά εγώ σου λέω αυτό που έλεγα και στον προηγούμενο. Να δούμε τι έγινε από τον Μάρτιο και μετά. Δεν σου λέω για όλες τις ομάδες έγινε. Αλλά ο Καρυπίδης δεν είναι Μελισσανίδης, ρε φίλε, ούτε Σαββίδης. Συγκεκριμένες είναι οι δυνατότητες του. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν κατηγόρησα τώρα τη διοίκηση. Και δεν είναι ότι έχει αφήσει κάποιον. Στο end of the day δεν έχει αφήσει ακόμα. Δεν έχει αφήσει κάποιον απλήρωτο. Δηλαδή να έρθει κάποιο από τη χρήση του Καρυπίδη και να πει ότι πριν 3 χρόνια ήταν στην ομάδα και να πει ότι μου χρωστάει ακόμα λεφτά. Δεν έχει βρεθεί κανένα τέτοιο. Ναι, εγώ συμμίλησα σε σύνολο χρόνο. Τώρα πέφτει κανόνι στον μπάσκετ μια ζωή και στον πάω και στον Άρη. Μια ζωή κανόνι. Φτάσαμε κάπου να είμαστε από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και από κανόνι σε κανόνι, κανόνι σε κανόνι, δεν τολμάμε να πούμε κάτι. Το έχω βγάλει λίγο από τα μάτια μου. Αφού δεν τολμάω να ανοίξω κάτι, χρωστάμε τον ένα, χρωστάμε τον άλλον. Και δεν είναι το ότι καλύτερο. Οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι. Καλά κάνουν και τα ζητάνε. Τώρα για πιο παλιά, αυτό που είναι το. Να ζητάνε, πρόσεξε. Εγώ δέχομαι όταν ζητάνε αυτά τα οποία έχουν δουλέψει. Α, μπράβο. Όταν είναι, αυτό, όταν είναι κάτι τύπου τώρα, όπως ο Ριόλ που ζητάει χρήματα από σεζόν που δεν ήταν στην ομάδα και έπαιζε αλλού, ή ακόμα και στο μπάσκετ που έχουμε δει τέτοια φαινόμενα, εντάξει, αυτοί τώρα δεν μπορούν να τους χαρακτηρίζουν στον αέρα, άστο. Ναι. Εσύ που εγώ δεν διαφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι τυχαίο κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Τώρα για το Δημόπουλο. Ναι. Δεν είναι, ρε παιδιά, πώς είναι, πώς φεύγουν, τι λένε μετά. Μαγκιά τους να φύγουν, τελείωσε 5ετία, τελείωσε 8ετία και 12ετία πιο παλιά του Γούναρη, καλά έκανε και. Ναι. Εγώ δεν είμαι κατά σε αυτό, τότε δεν το καταλάβαινα. Αλλά τι λένε μετά. Τώρα ο Δημόπουλος τελειώνει την πενταετία του ΠΑΟΚ 80-85. Δες τι γίνεται. Και κλείνω με αυτό, αν περιμένω, είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Το δίνει ο Παναθηναϊκός 21, το δίνει ο ΠΑΟΚ μόνο 8. Έχει εγώ να είμαι, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, εγώ είμαι άρρωστος, δεν θα φύγω. Ή 9 στους 10 θα φεύγανε. Και είναι το νορμάλ αυτό. Γιατί ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στα 35-34-35 θα κόψει την μπάλα. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει μετά. Πρέπει να βάλει αυτά στην άκρη. Ναι, πώς λέω τότε, ναι. Δεν καταλάβαινα ότι εγώ είμαι πιτσιρικά. Ναι. Το 85. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά με πονούσε. Παρόλο που πήραμε πρωτάθλημα. Θα πέραμε και κύπελο τότε. Μπορεί. Ναι. Σίγουρος μπορεί να το πέραμε. Ναι, αλλά και με το πάει στο αεροδρόμιο, αυτό την κουπανάει και φεύγει. Ναι. Το καταλάβετε. Αυτό με πόνεσε εμένα και όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Καλά έκανε και πήγε στα περισσότερα. Αλλά μπορούσε να παίξει τον αγώνα και να φύγει μετά. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα μην σας πω για τους άλλους παίκτες και το αδούγαν και τους υπόλοιπους. Κάποιοι ήταν παλικάρια. Κάποιοι ήταν, τα λέγανε μετά και λέγανε αυτά που σήμερα αυτούς και όχι η πρώην ομάδα τους. Να σε πήγαν από την Ελίκια στην Τούμπα στο Χαριλάου, θυμώναν κιόλας. Να σε καλά για να πάμε και στους επόμενους. Να σε καλά. Καλά, παιδιά, καλά. Καλή συνέχεια, καλά απόγευμα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Παιδιά, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Νίκο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η συμπεριφορά του Βέλεθ και του κάθε Βέλεθ είναι απαράδεκτη. Και εγώ πιστεύω προσωπικά
ο καθένας μας σε όποια δουλειά είμαστε προσπαθούμε να δώσουμε το 100%. Ποτέ ούτε ο σύλλογος ούτε κανένας άλλος ήρθε και του πέ. Μεγάλε, αν θες να είσαι επαγγελματίας και ζητάς τα λεφτά σου, όταν θα κάνεις όμως και την μπίμπι σου, έτσι, να μάθεις και να το πληρώνεις. Πόσες φορές μας κρέμασε ο Βέλε? Πόσες φορές? Είναι, εγώ έχω διαρκεία στη δύο και μας έχει τεντώσει. Πόσες φορές ήρθε κανένας να το πάρει τα λεφτά? Κανένας. Επίσης, το γεγονός ότι αναδείχθηκε και έστω πάει στον Παναθηναϊκό με πιο πολλά λεφτά, ποιος τον ανέδειξε? Από πού αναδείχθηκε? Από τον Άρη. Αλλά δεν το εκτίμησε. Από πού αναδείχθηκε? Ποιος τον ήξερε τον Βέλε? Και ξαφνικά αρχηγός ομάδας ξαφνικά ζητάει τα πάντα, δηλαδή ούτε καν την τσίπα πάνω του. Κάνε μια συμφωνία κάτω τραπέζι να τελειώσει. Με το που φεύγεις την επόμενη μέρα ζητάς τα λεφτά. Κατεβαίνουμε κάτω στην Αθήνα να παίξουμε και ντεμέκ τραυματίζεται. Εγώ δεν τα πιστεύω κιόλας καμιά φορά, ρε, και αυτά. Νομίζω το έκανε και σκεμμένα. Μόνιμα θέμα με τα πόδια του έχει ο συγκεκριμένος και γι' αυτό τον λόγο δεν μπόρεσε να πει να πάει και σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες από εκεί που έπαιζε και τον πήρε ο Άρης. 90 λεπτό δεν έβγαζε. Σωστό. Φέτος έβγαλε περισσότερο σε σχέση με την πέρσινη σεζόν, η αλήθεια, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Θα έκανε και καλά παιχνίδια, αλλά ξαναλέω, όλοι είμαστε εργαζόμενοι. Υποτίθεται, είσαι λίγο και με το μέρος, δεν θα σου πω στο 100% του εργοδότη, αλλά όταν έχεις ένα εργοδότη που ξέρεις δεν είναι λαμόγιο, προσπαθεί να σε πληρώσει, ζητάει ένα συμβιβασμό, πας και τον καρφώνεις. Κάτσε, που βγήκε και ο προπροηγούμενος και λέει, εγώ θα τα ζητούσα. Τι λες, ρε, εσύ? Θα σου θέσω ένα παράδειγμα, εντάξει. Πες ότι εγώ τώρα φεύγω από το Λίμπερο και πάω σε ένα άλλο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Και πες ότι ο Λίμπερο, ναι, παιδί μου, παραδείγματος χάρη, μου οφείλει κάποια χρήματα ακόμα. Ναι, εγώ δεν ήμουν στο Λίμπερο κάτι μήνες. Εγώ ήμουν στο Λίμπερο, δεν ήμουν όσα χρόνια ήταν ο Βέλετς στον Άρη, αλλά επειδή ήμουν σε ένα περιβάλλον που ήμουν χρόνια, όπου δέθηκα και τα λοιπά, θα έκανα λίγο υπομονή. Ακριβώς, ρε Νίκο. Αυτό συμφωνούμε 100%. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι ωραίο για το πρεστή τη ομάδα για να απαντήσω και στον προηγούμενο φίλο που βγήκε και δεν το λέω. Ενημέρεια έχει δίκιο. Δεν είναι ωραίο για το πρεστή τη ομάδα να βγαίνει κάποιο που έχει κάνει προσφυγή. Αλλά πρέπει να συνυπολογίζουμε και όλα τα δεδομένα και να βλέπουμε και τι δύο πλευρέ. 100% Νίκο, είμαι μαζί σου σε αυτό που λες. Ναι. Και στο κάτω-κάτω, ξαναλέω, κάνε μια συμφωνία, θα πάρει τα λεφτά. Δηλαδή αυτό τώρα το κύμα που εναντίωσε όλου του φιλάθλου απέναντί του. Στο κάτω-κάτω, τι κέρδισε, ρε μεγάλε? Τι κέρδισες? Πραγματικά τι κέρδισες? Όπου σταθείς και όπου βρεθείς θα σε βρίζουν από πάνω ως κάτω οι περισσότεροι από εμάς. Δηλαδή γιατί εναντιώνεις έναν ολόκληρο σύλλογο και δεν έκανες μια ωραία παρουσία? Σε αγαπήσαμε, σε τιμήσαμε, σε κάναμε story, μόρι, δεν ξέρω εγώ τι, φωτογραφίες, αυτά, γράφαμε λόγια και ξαφνικά η συμπεριφορά είναι αυτή. Συγγνώμη παιδιά, δεν ξέρω αν είναι λάθος η έκφρασή μου, αλλά οι χαρακτήρες είναι... Με ένα πρώτο συνθετικό μπροστά θα τους έλεγα. Εντάξει, πισινοχαρακτήρες θα σου έλεγα. Ναι, κατάλαβα. Είναι τέτοιοι, δυστυχώς είναι πολλοί. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι και ο Καρυπίδης θα πρέπει να ξυπνήσει και όταν δεν παίζεις, ρε μεγάλε, όπως σου δίνω τα ωραία στα λεφτά, όταν δεν παίζεις θα έχει και φάουλ. Θα έχει και πέναλτι και θα σου κόβω και λεφτά. Τότε να είμαι κι εγώ συνεπής στο 100% όπως μου το ζητάς και ναι, να με βγάλεις τον τάκο. Αλλά όχι 1,5 μήνα δεν παίζαμε πρωτάθλημα, ξύνα τα αυτιά μας, ναι, και ξαφνικά τα ζητάς και όλα, ναι, ναι, και επί τόπου. Κάτσε ρε μεγάλε, συγγνώμη δηλαδή. Του δίνει ο Άρης καμιά κοντάρα σε δύο δόσεις περίπου και αυτός δεν θέλει. Ναι, δηλαδή έλεος να πούμε. Ναι. Και αλίμονο σε όλους αυτούς, ναι, τους συνοπαδούς που βγαίνουν και παίρνουν και το μέρος του. Δηλαδή έλεος να πούμε. Είμαστε άξιοι καμιά φορά της μοίρας μας. Δεν θα τον κράξω αυτόν τον παίχτη. Τι να πω, μπράβο, και να πω θα έκανα το ίδιο. Ε, τότε καλά μας κάνουνε άμα πω το ίδιο πράγμα. Καλά μας κάνουν. Δεν, αυτό παιδιά ήθελα να πω. Να είσαι καλό. Καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φίλε, ο λαός τοποθετείται. Καλά κάνει. Έτσι πρέπει. Υπάρχει μια άτυπη σφιγμομέτρηση. Εντάξει. Είπε η πλειοψηφία με την ομάδα. Εντάξει, όχι με τον είναι με την ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Και για μένα εντάξει, είναι και το φυσιολογικό, θα λέγαμε. Το ότι είναι με την ομάδα. Στη φάση που βρισκόμαστε. Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ, Νίκο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα τώρα. Λίγο να έχουμε, Νίκο, Νέντα, πάει στην Παναθηναϊκό τώρα. Έλα, έχεις φαγωθεί με τον Νέντα, ρε τώρα. Νέντα, Μέντα τώρα. Έλα, ρε μεγάλη Νέντα τώρα, σε παρακαλώ. Θα έρθει στην Πάουξ Σπορς Αρίνα. Θα έρθει. Δεν θα είναι. Θα έχουμε άδεια μέχρι τότε. Θα έχουμε. Είναι και αυτό. Λογικά θα έχουμε. Είναι και αυτή μια παράμετρο, θα λέγαμε, πολύ σημαντική. Πάμε να πάρουμε τον τελευταίο φίλο για σήμερα. Ναι. Άντε, σηκώστε το επιτέλους. Καλησπέρα. Αργοπορημένος.
All About Aris εκεί. Ναι, ακριβώς, ναι. Το τρίτο ημίχρονο. Το τρίτο ημίχρονο, ναι. Με τον κύριο Μοσχοβίτη θέλω. Ναι, όντως. Παρακαλώ. Όντως. Ο Νίκος Αργιανάκη από τα λίγα. Ναι. Μας έχει ρημάξει από τον Λιντίν. Έχουμε γίνει κομπή του Super 3 εδώ πέρα. Ναι, παρακαλώ κύριε. Και παξίζει και πριν. Για πες, Θανάση. Λοιπόν, και τελικά κάπου, ρε παιδί μου, φουσκώνω λίγο γιατί μιλάω για τους αθλητές. Μια ομάδα και να πάει μπροστά πρέπει να έχει χαρακτήρες. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα, επειδή παρακολουθώ κύριε Παπαδόπουλο. Ξέρεις τι έλεγε η Λέιντι. Στη Λίβερ που άκουσε με λιγάκι. Ναι. Και μετά πες μου. Ναι. Το θυμάσαι τον Τζαν. Εμρέ Τζαν, βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν, τον έβλεπα, εδώ μου καθότανε. Λέω αυτός θα φύγει. Ναι. Μετά από δύο μήνες τον κάνουν πρόταση και σηκώνεται και φεύγει. Ναι. Με το που έφυγε, η ομάδα πήρε τους τίτλους. Θέλω να σου πω πόσο καλύτερο κλίμα έχει μέσα στην ομάδα. Οι άνθρωποι και οι σχέσεις των ανθρώπων είναι αυτές που κάνουν και τις οικογένειες. Και μιλάμε για 30 άτομα με τους προπονητές. Ναι. Πόσο σοβαρό είναι το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, εντάξει, και ο κόσμος το συμπαραστάθηκε και ο σύλλογος ήταν κοντά και φέρεσε έτσι που φέρεσε. Αλλά μετά θα φταίνει χούλιγκαν όταν του χρόνου με το καλό που είμαι στα γήπεδα και γράψουμε και ένα πανό κατά του θέλει. Ναι. Ή με υπονοούμενο, με βρισιά θα φταίνει χούλιγκαν. Ή άμα θα βρίζει όλο το γήπεδο θα ακούει όλοι και θα λέει «Καλά αυτοί γιατί βρίζουνε». Με συγχωρείς ρε φίλε. Κάποιοι άνθρωποι τα θέλει ο πισινός τους. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή όταν το άκουσα δεν το πίστευα. Τέλος πάντων. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα τσακίδια να πάτε, γεια σας. Γεια σου Θανασάρα, γεια σου. Οι χαρακτήρες. Τι έγινε ρε Νικό. Ωρε πόνος. Ωρε πόνος. Τα έχει πει η Lady φίλε. Τα έχει πει. Πόνος. Λοιπόν. Κλείνουμε σιγά τον πόνο. Εντάξει τώρα, μου έκανε προσφυγείο Βέλε. Okay, μα γύρισε λίγο, αλλά οκ. Okay, τι ώρα αυτό ασχολούμαστε, φίλε όμως, βλέπεις. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα. Σωστά. Είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορώ να το αρνηθούμε αυτό. Εσύ ίσως η επικαιρότητα είναι ψηλοφτωχή, γι' αυτό είναι και μπροστά, έτσι. Αν μάλλον. Παιχνίδια έχουμε αύριο. Παιχνιδάρες έχουμε, ρε φίλε. Αυτό είναι σου βέλε. Λοιπόν, και παιχνιδάκια έχουμε αύριο, ναι. Πραγματικά με τεράστιο ενδιαφέρον θα λέγαμε. Αύριο 7 και 4 Άρης Ολυμπιακός, ζωντανά από τον αθλητικό Λίμπρο 107,4. Είναι ο λόγος που δεν θα μας ακούσετε αύριο. Είναι μετάδοση με τέτοιο, με ανάνυψη θα ακούγεται. Μηδέν Ολυμπιακός. Σαν κάτι φάση που βλέπουμε παλιά. Κάτι παλιές φάσεις στην ΕΡΤ που είναι. Το θα δείξω στο κινηματογράφο. Της Χούντας. Γιατί είστε εκεί και το 0-1. Και το 0-1. Το κάνει, ναι. Κάτι τέτοιο. Θα κάνω ενίσχυση αδρεναλίνης. Για το τι αύριο. Τι αύριο. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει ένα νορμάλ επίπεδο. Okay. Ρε Ολυμπιακός δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα. Το θέμα είναι εγώ τι θα κάνω πάλι μια μισή ώρα. Υπομονή, Νίκο, σίγουρα. Σίγουρα. Και όνειρα. Καφέ. Αυτό είναι. Κάτι άλλο. Και έκανα όνειρα. Λοιπόν. Υπομονή και όνειρα. Έτσι, αύριο τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, 9. 9. 9 ώρα με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, ο Κράτης Διούδης. Μην το δώσω επανάληψη, θα το πιάσω. Ναι, πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο. Πρέπει. Είτε έτσι, αλλιώς. Ναι. Εντάξει. Είτε με δεν κερδίσει και αύριο. Όχι, πάει με μένα και με σένα στο ΑΚΑ. Α, ναι. Τέλος πάντων. Δεν πίστευα θα που λέγανε, αλλά τελικά έχουν δίκιο μάλλον. Για τον Όφ και την ΑΕΚ. Mm. Ρε τώρα, ρε άστο. Καλά, όχι. Κάποιοι έχουν μείνει ακόμα σε σένα, αλλά. Η ΑΕΚ είναι το κλου της υπόθεσης με τον Όφη. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε και πάλι ως σκύλος και γάτος την Πέμπτη, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πολύ καλό αυτό. Θα να το πούμε αύριο. Άρα δεν βλέπω το γλιτώνουμε. Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους σας. Το ΠΑΟΚ 24 αυτό το οποίο ακολουθεί. Έτσι, στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Με όλο το ρεπορτάζ. Τα σκάς. Βέβαια. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Οι ραγδαίες εξελίξεις πρόκειται στον μπασκετικό ΠΑΟ και θα τις αποκαλύψει ο Νίκος μέχρι τις 9. Κάτι άκουσα για Σφίνα Γιαννέτοβιτς, αυτό χτύπησε κινητό. Σφίνα Γιαννέτοβιτς και σκέψεις για παπά, γιατί δεν είναι ακόμα σίγουρος ο Μέξας. Σφίνα μπαίνει ο ΠΑΟ Γιαννέτοβιτς. Λοιπόν, όλα αυτά. Μετά από δική μου παρότρινση. Έτσι. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε τώρα και μέχρι τις 9. Καλή συνέχεια σε όλους σας.